Να σας ευχηθώ πρώτον καλή επιτυχία στο έργο σας, όλους σας. Ασχολούμαι με τα κοινά από το 82, είτε στο προσκήνιο είτε στο παρασκήνιο. Το 90... Πασόκ. Πασόκ. Από το 94 ήμουν, με 98 ήμουν σε αυτά τα έδρανα. Συγγνώμη λίγο να σας διακόψω. Ναι. Πάντως, πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εμπειρία και γνωρίζουν και έχουν τοποθετηθεί, θέλουμε να ακούσουμε και νεότερα παιδιά, έτσι. Έτσι, χωρίς να... Πρέπει να... Η ενασχόληση με τα κοινά είναι στη νέα γενιά, πρέπει να ασχοληθούμαστε. Εσείς τα λύσατε τα προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια οι παλαιότεροι. Κύριε Δήμαρχε, πραγματικά ξέρω ότι όλοι σας ένας προς ένας και ξεχωριστά αγαπάτε αυτόν τον τόπο και νοιάζεστε. Έχει πολλές παθογένειες όμως. Ήλπιζα ότι μήπως φταίει το νερό της Ναυπάκτου, γιατί ήταν έρετες και πολιτικές. Δηλαδή αυτό, ό,τι το έλεγε κάποιος, αν ποιος το έλεγε, πήγαιναν αντίθετα οι άλλοι. Αλλά βλέπω εσείς πίνετε εμφιαλωμένο νερό και πιστεύω να φύγετε από αυτές τις παθογένειες, τις πολιτικάντικες. Η Ναύπακτος πραγματικά έχει πολλές δυνατότητες. Να μην πλατιάσω όμως, να πω όμως για το συγκεκριμένο θέμα που απασχολεί την ανάπλαση. Είναι πράγματι, η προηγούμενη θητεία, δημοτική θητεία, ήρθαν πράγματι πολλά χρήματα στον τόπο. Αλλά δεν έγιναν, είχαν όμως παθογένειες. Εγώ θα τη βάλω μια οξία, μιλήσω ιατρικά, ένα σύνδρομο καρακοστίτιδα. Δεν έκανε τις διαβουλεύσεις που έπρεπε να κάνουν οι δημοτικές αρχές, όπως κάνετε σήμερα. Αυτό έπρεπε να γίνει στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Γιατί πραγματικά ήρθαν χρήματα στον τόπο. Όπως σας δίνεται, κύριε Δήμαρχε, σε εσάς προσωπικά τώρα και στο συνδυασμό σας και στη συνδιοίκηση που έχετε, να έρθουν χρήματα. Γιατί συνδυάζεται η Μέτερο πολιτικά, γιατί όλα είναι θέμα πολιτικής, περιφερειάρχη και κυβέρνηση. Και δεν πρέπει να καταργούμε τα χρήματα ή να απαξιώνουμε το έργο των προηγούμενων δημοτικών αρχών ή πολιτικών συγκεριών που είχαν. Όπως κάνατε, λάθος για μένα, με το τουριστικό καταφύγιο. Γιατί ήμουν ένας, γιατί πολιτεύτηκα τις τελευταίες εκλογές και τις προηγούμενες, και ήμουν από τους συντελεστάς που ζήταγα κάτι επίμενα από τον Κατσιφάρα, κάτι για την Ναύπακτο. Και λέει, θα βάλουμε και θα το συνδυάσουμε μαζί με την ανάπλαση, γιατί έχει βάλει και η περιφέρεια και εδώ το χέρι της. Και ο Κατσιφάρας έκανε και αυτός λάθος, και αυτό έχασε. Όπως έκανε λάθος και ο Λουκόπουλος, ήταν καλός δήμαρχος. Έχασε όμως, γιατί δεν έκανε την επαφή με τον κόσμο. Και εύχομαι να μην χάσεις κι εσύ, δήμαρχε. Γιατί πραγματικά έχεις μεράκι για τον τόπο. Και σε ξέρω και εμπιστεύομαι. Είμαι ρομαντικός και αγαπώ τον τόπο. Και αγαπώ και τα στελέχη που έχουν καθαρές φωνές. Με πολλούς έχω έρθει σε αντιθέσεις. Αλλά δεν μπορούμε να μισεύουμε τις καλές τους θέσεις. Που παίρνουν και κρυστάλλινες θέσεις. Να μην μπαίνουμε στον τερτύπη των εργολάβων. Γιατί η εργολαβή στην κοινοτροπία είναι ποτέ έργο να μην γίνεται σωστό. Να σπάμε, να ξανασπάμε και εργολαβή στην κοινοτροπία. Και μας χρησιμοποιούν όλους εμάς που ασχολούμαστε ρομαντικά, γιατί πραγματικά, για το κέρδος το δικό τους. Ένα κουστούμι που δεν ταιριάζει, το φοράμε, ας είναι ολοκένουργο, ας είναι φίρμα. Έτσι λοιπόν, εφόσον δεν έγινε καλή διαβούλευση σε αυτό το έργο της ανάπλασης, ο δρόμος είναι στενεύει. 5 μέτρα. Δεν ξαναγίνεται η διπλή κυκλοφορία. Δεν έγινε, δεν το κουβεντιάζαμε. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Μπανιά. Τα ταξί έχουν πρόβλημα. Οι επαγγελματίες έχουν πρόβλημα. Θα έπρεπε, κύριε Δήμαρχε, να πάρετε την πολιτική ευθύνη. Δεν μας ταιριάζει, έχει ελλείψεις, δεν έγινε διαβούλευση, δεν το θέλουμε το έργο. Γιατί τώρα θα πολλαπλασιαστούν τα προβλήματα. Όπως κάνατε πολύ σωστά, έτσι δικιάζει λάθος για μένα, με το αλληλεκτικό δηλαδή. Εσείς θέλατε... Δεν ήταν το ίδιο. Εκείνο δεν είχε συμβασιοποιηθεί. Κάποιος από τη συγκυβέρνηση, κύριε Δήμαρχε, από τη συγκυβέρνηση που έχετε σήμερα εδώ στην διοίκηση, έλεγε στον Κατσιφάρα, γιατί και εμείς ήθελαμε να μην χαλάσουμε τις δημοτικές παρατάξεις, παίζαμε σε όλα τα ταμπλό. Χτυπάγαμε το συνδικό στο συνδυασμό, πήγαινε, ναι, όλα έτσι πήγαμε. Και τον Κοτσανά. Αν και είχαμε, ναι, και τον Κοτσανά. Που καθαρές θέσεις ήταν απέναντί μας. Τελευταία. Ήταν αντίθετος, αλλά μετά ήταν ημέτερος. Μπας περιπτώσει, άλλοι πήγαμε στα γραφεία τους και μας άφηναν το ατσικό. Άλλοι, εντός εισαγωγικών δικοί μας.
Λοιπόν, κάποιος από τη συνδιοίκησή σας συμβούλευε τον Κατσιφάρα, μην ανακοινώνεις το αλλιευτικό καταφύγιο, γιατί θα καρποθεί ο συνδυασμός Λουκόπουλου, μιας και ο αντιδήμαρχος και το λιμινικό ταμείο ήταν ο Φράγκος, να μην καρποθεί. Να μην δυσαρεστήσουμε λοιπόν τις άλλες δημοτικές παρατάξεις, δεν ανακοινώσαμε τίποτα. Αλλά τα 2 εκατομμύρια είναι γεγονός και τα έβγαλε ο Κατσιφάρας με προσωπική παρέμβαση, γιατί ήταν μέλος του Ιντερεκ. Ξέραμε ότι ήθελε περισσότερα χρήματα. Αυτό όμως θα μπορούσατε σήμερα να πάτε και να χτυπήσετε την πόρτα του Περιφερειάρχη, γιατί τότε, αν ήταν ο Κατσιφάρας, θα τα δουν τα χρήματα τα περισσότερα. Και κανένα έργο δεν έχουμε όλη την ολοκληρωμένη τη χρηματοδότηση. Σπάνια. Ούτε θα επιστρέφαμε πίσω χρήματα, γιατί σας άκουσα την προηγούμενη φορά. Ούτε θα επιστρέφαμε πίσω χρήματα για να μας τα πάρουν. Και αν θα το επέστρεφε, η περιφέρεια θα το επέστρεφε. Κάνατε. Να κύριε Κωνσταντούλα, μιλήσουμε για την ανάπλαση, γιατί τώρα πιάσαμε εύχομαι το καταφύγιο. Να γίνει και το καταφύγιο, να γίνει και το αγκυροβόλιο. Πιστεύω όμως δεν θα γίνει. Έχει πολλά προβλήματα. Ακόμα και τα θα να για το σημερινό το έργο, λοιπόν, θα πρότεινα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, παρά το και να έχουμε και κόστος, να μην το αποδειχτούμε. Ή αν το αποδειχτούμε, να γίνει σωστά. Να βάλουμε χρήματα, να δεσμεύσουμε τη ΣΑΤΑ. Άκουσα τον κύριο Σαμαντά προηγουμένως ότι δεσμεύσαν 2 ΣΑΤΑ. Αν έχει χρήματα η ΔΕΙΑΝ, θα βρούμε τον τρόπο. Λειτουργικά γίνονται πάντα, κύριε Δήμαρχε. Παίζουμε με τη λέξη. Είστε καλός δικηγόρος. Λειτουργικό να γίνει λειτουργικό. Να μην το ξανασπάσουμε. Και θα είναι προς όφελος και της πόλης και δικών μας, και θα είμαστε περήφανοι και να κοιτάμε τα μάτια τους δημότες.